Κατηγορία κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς στη σκηνή για την απονομή. Καλούμε τον πρόεδρο του ΚΟΑ Γιάννη Ιωάννου και τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ Ανδρέα Καμαρλίνκο. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο με τις 5 υποψηφιότητες. Υποψήφιες στην κατηγορία κορυφαία αθλήτρια με αλφαβητική σειρά είναι Αντωνίου Κάλια, Κουλιντσένκο Έλενα, Σάβα Βαλεντίνα, Φωτοπούλου Ολίβια, Χριστοφή Ναταλία. Θα απουσιάζουν στο εξωτερικό που εκπροσωπούν την Κύπρο. Έτσι, απόψε θα ανακοινώσουμε απευθείας την κορυφαία αθλήτρια του 2023. Κορυφαία αθλήτρια λοιπόν για το έτος που πέρασε, όπως την ψήφισαν τα μέλη της ΕΑΚ. Είναι για δεύτερη διαδοχική χρονιά η κολυμβήτρια Κάλια Αντωνίου. Το βραβείο θα παραλάβει εκ μέρους της η μητέρα της. Και ο προπονητής, θέλουμε να δούμε τον προπονητή. Σταύρος Μιχαηλίδης. Φυσικά η Κάλια μας έστειλε και ένα μήνυμα μέσω βίντεο να το παρακολουθήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου για την τιμή που μου κάνει να με βραβεύει ως καλύτερη αθλήτρια χρονιάς για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Δυστυχώς λόγω της προετοιμασίας μου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που θα διεξαχθεί στην Ντόχα την ερχόμενη εβδομάδα, δεν κατάφερα να βρίσκομαι εκεί μαζί σας σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον ΚΟΑ, ΚΟΕ και Ομοσπονδία Κολύμβησης, τους χορηγούς μου ΠΑΠ, Χαραλαμπίδης Κρίστης και Μετοχεμή για τη στήριξή τους, το προπονητικό μου team, κύριο Σταύρο, κύριο Άκη, κύριο Νίκο και κύριο Αλέξανδρο, φυσικά την οικογένειά μου και όσους σε όλους είναι καθημερινά δίπλα μου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τους υπόλοιπους αθλητές που βρίσκονται απόψε εκεί και να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην προετοιμασία για πρόκριση Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας ευχαριστώ και πάλι, γεια σας. Στη δεύτερη θέση η Ολίβια Φωτοπούλου, τρίτη η Έλενα Κουλιτσένκο, τέταρτη η Βαλεντίνα Σάβα και πέμπτη η κορυφαία αθλήτρια η Ναταλία Χριστοφή. Ευχαριστούμε τόσο τον πρόεδρο του ΚΟΑ όσο και τον πρόεδρο της ΚΕΠΕ.